Γεια σου, καλώς ήρθες στο κανάλι. Λοιπόν, το ρίξιμο του κόσμου. Θα ανακαλύψουμε μαζί τον κόσμο. Μαζί, ναι, ακριβώς θα ανακαλύψουμε τον κόσμο. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο ρίξιμο το οποίο έχει να κάνει με την εξερεύνηση του κόσμου μας. Του εσωτερικού, του εξωτερικού κόσμου, αλλά και των πραγμάτων των οποίων αντιμετωπίζουμε γενικότερα στη ζωή. Θα σου το εξηγήσω, μείνε και θα σου το εξηγήσω, διότι θα μάθεις πάρα πολλά πράγματα, έτσι. Θα δεις ότι θα είναι ένα ρίξιμο το οποίο δεν το έχεις ξαναδεί, είναι πολύ ιδιαίτερο και φυσικά έχει και πάρα πολλά πράγματα να σου προσφέρει και να σου πει. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λίγο κάποια πραγματάκια. Ας πάρουμε αυτή την εικόνα την τελευταία, γιατί είναι και λίγο αντιπροσωπευτική. Τι βλέπουμε εδώ πέρα? Δεν βλέπουμε τον κόσμο, όμως βλέπουμε και κάποια ζώδια, ας το πούμε εδώ πέρα, κάποιους συμβολισμούς. Να, δες το εδώ πέρα. Ο κόσμος γενικότερα αντιπροσωπεύει, είναι μάλλον η τελευταία κάρτα της Μεγάλης Αρκάνας στα Ταρό. Σημαίνει το τέλος. Το τέλος του ταξιδιού. Το τέλος του ταξιδιού θα ολοκληρωθεί ή με επιτυχία ή με μερική επιτυχία ή με αποτυχία. Εξαρτάται από τις πράξεις μας. Τα ταρό, η μεγάλη αρκάνα, 22 κάρτες, είναι μία πορεία μύησης από 4 στάδια. Δεν θα το αναλύσω, διότι εδώ ξεφεύγουμε. Αλλά έπρεπε να σας το πω, διότι κάθε στάδιο, ας το πούμε, δηλώνει και μία εξέλιξη της ανθρώπινης φύσης. Για να δούμε εδώ πέρα όμως τι έχουμε, φίλες και φίλοι. Εδώ πέρα έχουμε τον ουροβόρο Όφη. Αυτό εδώ πέρα που περιλαμβάνεται η κάρτα. Αυτό το γύρω-γύρω που είναι σε στεφάνι. Σε άλλους είναι ο ουροβόρος Όφη, σε άλλους είναι το στεφάνι. Εξαρτάται τώρα από την αποτύπωση γενικότερα στα τάρο. Τι έχουμε όμως εδώ πέρα? Έχουμε συμβολισμούς. Έχουμε τον Ταύρο που σημαίνει και γη. Έχουμε τον Λέον που σημαίνει φωτιά. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε στη συνέχεια το γεράκι εδώ πέρα, τον αετό, το οποίο συμβολίζει, τι συμβολίζει? Συμβολίζει το νερό, συγγνώμη, το νερό, και βεβαίως έχουμε και τον άνθρωπο. Εδώ πέρα έχουμε και τις τέσσερις εποχές του χρόνου, για να μην τα μπερδεύουμε, να μην σας μπερδέψω τώρα με αυτό το κομμάτι, δηλαδή χειμώνας, καλοκαίρις, αέρας και τα λοιπά. Ο άνθρωπος συμβολίζει τον αέρα. Λοιπόν, γενικότερα, αυτό το, όπως καταλαβαίνετε, ο κόσμος, μάλλον, να σας πω λιγάκι, ο Ταύρος συμβολίζει την άνοιξη της ζωής, έτσι, συμβολίζει γενικότερα την νεότητα, την ορμή. Ο Λέων συμβολίζει την ενηλικίωση, έτσι, συμβολίζει την ωριμότητα, την περίοδο όπου κάθε άνθρωπος, ας το πούμε, αναπτύσσεται και περνάει. Λοιπόν, μετά έχουμε να δούμε την περίοδο του αετού εδώ, ο αετός, συγγνώμη. Ναι, ο αετός, που είναι το φθινόπωρο, που είναι και η μέση ηλικία, που σημαίνει ότι όταν όλες οι δυνάμεις γενικότερα και οι θησαυροί συνεργάζονται με έξυπνο τρόπο στους ανθρώπους. Γι' αυτό σας λέω, πολλές φορές με έχετε ακούσει να λέω, ότι όταν ένας άνθρωπος μεγαλώνει σε ηλικία, δηλαδή περνάει, ας πούμε, τα 45, έτσι, που στα ταρό εκεί, τα 42, ας πούμε, δεν σημαίνει ότι έχει περάσει η μπογιά του, ας το πούμε. Σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες τις δυνάμεις του με διορατικό τρόπο, με έξυπνο τρόπο, έτσι. Αποδέχεται τα πράγματα και προσπαθεί να βρει λύσεις, έτσι. Και προχωράει μέσα από μια ήρεμη, ας το πούμε, καρποφορία. Στη συνέχεια έχουμε τον υδροχό, που είναι εδώ πέρα, συμβολίζεται με το πρόσωπο, που είναι ο άνθρωπος, που σηματοδοτεί το χειμώνα, ναι, τα γυρατιά ακριβώς. Έχει δυσκολίες, έχει και θριάμβους, έχει ανταμοιβές, έχει και λύπες. Παρ' όλα αυτά όμως, όταν, προσέξτε τι θα πω, είμαστε κυρίαρχοι του εαυτού μας, δημιουργούμε το δικό μας κόσμο. Εντάξει, μην μου πείτε τώρα κάτι κλισέ αυτά, α, ναι, ο ένας, ο άλλος, η κυβέρνηση, αυτό, παίξω τον. Δημιουργούμε τη δική μας πραγματικότητα. Αυτό είναι και ένας νόμος, ένας κανόνας της πνευματικής φύσης και της ερμητικής, αν θέλετε, φιλοσοφίας. Δεν το αναλύω περισσότερο. Κάποια άλλη στιγμή θα το αναλύσουμε. Ας μείνουμε όμως σε αυτό εδώ πέρα, έτσι. Όλοι οι άνθρωποι δεν έχετε ένα μυστικό κόσμο, δεν έχετε μια δική σας ζωή? Έχουμε, ναι. Εσείς, εγώ, ο ένας, ο άλλος, έχουμε μια ζωή που άλλοι, οι άλλοι άνθρωποι δεν την ξέρουν και δεν χρειάζεται να την ξέρουν. Εκεί δεν βλέπετε τον εαυτό σας πολλές φορές πετυχημένο, ευτυχισμένο, ερωτευμένο, με αγάπη, με σύντροφο, με οικογένεια, ανεξάρτητο, πετυχημένο επαγγελματικά, να κάνει εκείνο, να κάνει τ' άλλο. Δεν το φαντάζεστε, δεν φαντάζεστε και ένα δικό σας κόσμο. Κάποιοι δεν επιθυμείτε αναγνώριση, κάποιοι άλλοι όχι, δεν θέλουν. Κάποιοι θέλουν έναν μεγάλο έρωτα, έναν παθιασμένο έρωτα, κάποιοι άλλοι όχι. Γιατί έτσι είμαστε και εμείς δημιουργούμε τους δικούς μας στόχους, τη δική μας πραγματικότητα, εντάξει. Και φυσικά εννοείται εμείς κυρίως, ας το πω έτσι, ευθυνόμαστε την ευτυχία μας και την επιτυχία μας. Εδώ βγαίνουν τα ταλέντα,
η αξία μας, εντάξει. Λοιπόν, οι επιθυμίες μας γενικότερα φαίνονται εδώ πέρα, οι δυνάμεις, αλλά θέλω να σου πει όμως ότι καμία προσπάθεια δεν πρέπει να πάει χαμένη. Η κάρτα γενικά είναι πολύ ελπιδοφόρα. Συνδυάζεται βέβαια σαν τον τροχό της τύχης, γιατί έχει τον κύκλο μέσα και ανάλογα γυρνάει προς το μέρος μας, δηλαδή θέλει να σου δείξει ότι ναι, οκ, okay, πάνε τα πράγματα θετικά. Αλλά όμως, εδώ έχει ένα αλλά ο κόσμος, και θα το δείτε, σε ένα ρίξιμο γενικότερα σημαίνει ότι η επιτυχία είναι ανάλογη της προσπάθειας. Αν προσπαθήσεις πολύ, τότε θα έχεις και την ανάλογη ανταμοιβή, διότι εδώ από πίσω, να σας το δείξω εδώ ξεκάθαρα, είναι ο Κρόνος. Ο Κρόνος, επειδή είναι ο μεγάλος κριτής, είναι και ο κύριος του κάρμα, έτσι λέγεται, σε κάποιες περιπτώσεις. Λοιπόν, φέρνει ευθύνες, αλλά φέρνει και πολύ υψηλές ανταμοιβές. Μην ξεχνάτε ότι η ίδια η ζωή, καμιά φορά, είναι ο μεγαλύτερος δάσκαλος, ο μεγαλύτερος οδηγός, ότι μέσα από δυσκολίες και δοκιμασίες, διότι αυτή η κάρτα είναι και μια κάρτα λίγο δοκιμασίων, έτσι. Δεν είναι τα καταφέραμε. Σου λέει ότι θα τα καταφέρεις. Θα γνωρίσεις την ευτυχία, την επιτυχία, εφόσον περάσεις αυτό που ο καθένας είναι να περάσει. Γιατί οι δοκιμασίες δεν είναι ίδιες για όλους. Όταν μάθεις από τα λάθη, όταν αφουγκραστείς κάποια πράγματα, όταν ξεφύγεις από καταστροφές, από πειρασμούς, εντάξει, από περίεργες πνευματικές δυνάμεις, όλα αυτά αρχίζουν λοιπόν, συνθέτουν εσένα και σου δίνουν μια δύναμη. Λοιπόν, σταματάω εδώ, δεν λέω κάτι άλλο. Και πάμε κατευθείαν λοιπόν στο ρίξιμό μας, να δείτε πώς θα γίνει, διότι θα ρίξουμε πάνω σε αυτά τα στοιχεία. Θα δείτε όμως πώς θα γίνει. Και θα δείτε τι είναι αυτό που σας ολοκληρώνει, τι είναι αυτό που λείπει από τη ζωή σας και πώς μπορείτε να γίνετε ολοκληρωμένοι σαν οντότητες. Ένα λοιπόν να πιω ένα καφέ. Λοιπόν, ναι, να περνάμε και καλά, τι, να μην είμαι και έτσι. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Πρώτος κόσμος, δεύτερος κόσμος, τρίτος κόσμος, τέταρτος κόσμος. Διάλεξε τον κόσμο σου λοιπόν. Ποιος είναι ο κόσμος με τον οποίο εσύ συντονίζεσαι καλύτερα. Τώρα, αν έχεις δυσκολία να συντονιστείς, άσε τότε τη ροή να προχωρήσει και συντονίζεσαι μετά. Μπορεί επίσης να κάνεις και συνδυασμό, ρε παιδί μου, να δεις ότι όπου και σου άρεσε από αυτό το πακέτο κάτι και από αυτό. Κάνε συνδυασμό. Πάρε τα καλύτερα στοιχεία τα οποία μπορούν να σε βοηθήσουν. Γιατί ο σκοπός είναι να βοηθηθούμε. Και ο σκοπός είναι να ανακαλύψουμε πράγματα και να προχωρήσουμε, εντάξει. Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Όσοι επιλέξατε τον πρώτο κόσμο, λοιπόν. Ένα λεπτό να τα πάω λίγο πιο πάνω. Εδώ. Να τους έχετε εδώ όλους τους κόσμους. Και πάμε να κάνουμε το ρίξιμό μας, έτσι. Ας το βάλω εδώ. Okay. Πρώτος κόσμος είναι αυτή η πανέμορφη κάρτα με μια άλλη διαφορετική αποτύπωση, έτσι. Λοιπόν, η οποία θέλει να σου πει ότι κοίταξε να δεις. Πάμε να δούμε πρώτα απ' όλα τον εαυτό σου. Ναι, εσένα. Ναι, εσένα. Τι είναι αυτό, εσωτερικά για σένα δηλαδή, το οποίο σε κάνει να αισθάνεσαι καλά ή σου λείπει. Λείπει κάτι ή δεν λείπει. Είσαι τελικά ολοκληρωμένος, ολοκληρωμένη ή όχι. Εντάξει, τέτοια όμορφα πράγματα κάνουμε εδώ. Και επίσης μην ξεχνάς και τα shorts, έτσι. Ανεβάζω mini βίντεο τα οποία είναι λουκούμι πραγματικά. Και πάμε να επιλέξουμε λοιπόν. Να επιλέξω την κάρτα νούμερο 1. Και η κάρτα νούμερο 1 έρχεται με το 9 πεντάκτηνο. Άκου να δεις τώρα. Επειδή ρωτάμε τι είναι αυτό που σε γεμίζει ή όχι, εδώ είναι και η μοναξιά. Μάλλον το πω καλύτερα, η μοναχικότητα. Έχει να κάνει με οικονομικά πράγματα. Κάποιοι από εσάς μπορεί να έχετε την οικονομική σας ευκολία ή την οικονομική σας δυσκολία. Είναι οι δύο όψεις αυτού του νομίσματος. Όμως το κοινό είναι εδώ, μόνος μου, μόνη μου προχωράω και τα καταφέρνω. Νιώθω και μόνη μου καλά που λένε, νιώθω και μόνος μου καλά. Τώρα, να σας εξηγήσω κάτι. Μπορεί κάποιος να είναι σε σχέση, εντάξει. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχουν κάποιες στιγμές δική σας, ας το πούμε, να το πω έτσι, μοναχικότητας. Όχι ότι αισθάνεστε μόνοι μόνες, μπορεί να το αισθάνεστε και αυτό, αλλά κυρίως θέλω λίγο το χώρο μου. Να σκεφτώ, να τα βάλω κάτω, να δω 2-3 πραγματάκια. Εδώ πάντως σημαίνει πρακτικότητα. Θέλετε πρακτικά πράγματα, θέλετε ρεαλιστικά πράγματα από τη ζωή.
Αυτό που σας γεμίζει είναι το πραγματικό, το αληθινό. Ο κόσμος σας λοιπόν πρέπει να είναι αληθινός. Άρα όχι πολύ φαντασία. Εντάξει, μπορεί να έχετε τη φαντασία, αλλά σου λέει κάτσε ρε παιδί μου, τι είναι πρακτικό, τι είναι πραγματικό. Αλλά έχει ένα πλεονέκτημα αυτή η κάρτα, μεγάλο. Ξέρετε τι θέλετε. Ξέρετε πολύ καλά τι θέλετε και πού βρίσκεστε, έτσι. Πάμε τώρα στη δεύτερη κάρτα, η οποία είναι το ζώδιο του Ταύρου. Το ζώδιο του Ταύρου έχει να κάνει με την ασφάλεια. Τι σου φέρνει σταθερότητα, τι σου φέρνει άνεση, ποια είναι η ασφαλειά σου, έτσι. Τι σε κάνει, ή τι σε κάνει να αισθάνεσαι ανασφαλής, αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και πάμε να το δούμε. Ζώδιο του Ταύρου και είναι ο Άσος Κούπα. Ο Άσος Κούπα είναι από τις πολύ ωραίες κάρτες γενικά, αλλά έχει να κάνει με την συναισθηματική σταθερότητα ή τη δική σου συναισθηματική αστάθεια. Ή συναισθηματικά έχεις γεμίσει, γιατί είναι αυτή μια πολύ όμορφη κάρτα, με νέα πράγματα, νέες γνωριμίες, νέες συνεργασίες, γιατί ο Ταύρος έχει να κάνει και με τα οικονομικά. Λοιπόν, νέες εποχές, νέες διαδικασίες, νέες εξελίξεις και γεμίζεις ή σου λείπει αυτό. Αν σου λείπει, τότε παίρνει τα χαρακτηριστικά του Ταύρου και πρέπει με πείσμα, με δύναμη, με αποφάσεις, πρόσεξε πως έχετε και δένει εδώ και με αποφάσεις, γιατί ο Ταύρος καμιά φορά μπορεί να το καθυστερεί λιγάκι, έτσι. Όχι γιατί είναι ζώδιο το οποίο, μπορώ να σου το πω, δεν παίρνει αποφάσεις. Σα-ίσα, όλα τα ζώδια παίρνουν αποφάσεις. Αλλά είναι διστακτικό, γιατί φοβάται. Τι φοβάται, αν το επόμενο βήμα είναι καλό. Να τα φτιάξω με αυτόν ή με αυτήν. Να κάνουν επανασύνδεση. Αυτή η σχέση καινούρια έχει νόημα. Και θα μου πεις, όλοι οι άνθρωποι το σκεφτόμαστε. Οκ, εντάξει, αλλά εδώ εκφράζει ένα πρότυπο στο οποίο αυτό βγαίνει. Εντάξει. Άρα αυτό είναι που σε γεμίζει ή δεν σε γεμίζει. Πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε λοιπόν στην επόμενη κάρτα, που είναι ο Λέων. Ο Λέων, φίλες και φίλοι, έχει να κάνει με την ευτυχία και την ευχαρίστησή μας. Τι είναι αυτό που σε κάνει ευτυχισμένο, ευτυχισμένη και σου δίνει ευχαρίστηση. Με τι διασκεδάζεις ή τι σε εμποδίζει να διασκεδάζεις, να είσαι χαρούμενος και έχει βγει ένας άλλος άσος πεντάκτηνο. Εδώ τώρα, αυτό το οποίο λέει είναι πάλι ένα διπλό μήνυμα, γιατί μιλάμε με διπλά μήνυματα. Το διπλό μήνυμα είναι πάλι άσος. Δύο άσεις σε ένα ντεκ είναι θετικό γενικά μήνυμα. Σου δείχνει ότι μπορείς, έχεις τη δύναμη να πετύχεις πολλά πράγματα και στο γήινο πεδίο. Με πιάνεις? Ταύρος Λέων, γήινο πεδίο. Εδώ λοιπόν ο άσος πεντάκτηνος σου λέει ή και οικονομικά μπορώ να τα καταφέρω, καινούργια ξεκινήματα και καινούργιες συνεργασίες, καινούργια επαγγελματικά, ή μπορεί να σημαίνει δυσκολίες εκεί. Δεν με μου αρέσει η δουλειά που κάνω. Δεν περνάω καλά εκεί που είμαι. Με αυτό το συνεργάτη δεν περνάω καλά. Σε αυτή τη δουλειά που είμαι δεν περνάω καλά. Ή μπορεί να λέτε, περνάω πολύ καλά στη δουλειά, αλλά έχω χάλια αφεντικό ή χάλια ανθρώπους. Τέλος πάντων. Δύο άσοι σημαίνει βρες που είσαι ασφαλής και κάνε την αρχή σου. Νέα ξεκινήματα. Βρες αυτό το καινούριο το οποίο θα σε εξητάρει. Μπορεί να ψάξεις πολύ, γιατί ο Ταύρος σημαίνει επιμένω και ψάχνω πολύ, έτσι. Γιατί ο Ταύρος, σαν ζώδιο χρονικό στην αστρολογία αλλά και στα Ταρό, το ζώδιο του Ταύρου δείχνει φιξάρισμα, δηλαδή δείχνει ότι, οκ, okay, χρειάζομαι χρόνο. Εντάξει. Και επειδή βγαίνει και εδώ ένα καθρέφτισμα, γη, και εδώ αυτό εδώ η γη, σημαίνει ότι χρειάζεσαι χρόνο. Πάρ το χρόνο σου και θα τα βρεις. Το επόμενο, φίλες και φίλοι, είναι ο Σκορπιός. Ο Σκορπιός, που είτε είναι ο Σκορπιός είτε ως ο Αετός, εν πάση περιπτώσει, δηλώνει το νερό όμως, δείχνει τι είναι αυτό που σε παθιάζει, ρε παιδί μου. Με τι γουστάρεις να παθιάζεσαι στη ζωή, έτσι. Τι θες να βρεις, τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να έχει μια ένταση, έτσι. Με τι η ψυχή σου συνδέεται για να σε κάνει παθιασμένο, παθιασμένη. Ή τυχόν τι δυσκολία υπάρχει. Και βγαίνει εδώ πέρα, καρδούλα πληγωμένη. Τρία ξυφών. Το τρία ξυφών σημαίνει ότι έχεις παθιαστεί, μπορεί να έχεις παθιαστεί, δεν λέω ότι ισχύει για όλους, κάποιες από εσάς είχατε παθιαστεί και ήσασταν το τρίτο πρόσωπο. Ή υπήρχε, ή μάλλον ήσασταν εσείς μόνοι, απλά τρίτο πρόσωπο ήταν ο άλλος, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει.
Όπως και να έχει όμως, είτε γνώσεις σας είτε όχι, δηλώνει το πλήγωμα. Δηλώνει ότι αυτές οι καταστάσεις είναι περίεργες, είναι δύσκολες. Εγώ δεν λέω, δεν τις κρίνω, δεν λέω αν είναι σωστές ή όχι. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι αν ενεργειακά, καρμικά, δεν έχει ξεκαθαρίσει μία σχέση εντελώς, δηλαδή ναι, όντως, έχω ήδη χωρίσει, χώρισα τελείωσε, λέω τώρα ένα παράδειγμα, έτσι, τότε δεν μπορείτε να προχωρήσετε. Ενεργειακά σας το λέω. Τώρα εσείς εννοείτε ότι όπως θέλετε το παίρνετε και το... Εδώ τώρα θέλει να σας πει, φίλες και φίλοι, γιατί ως Σκορπιός δηλώνει επίσης την τόλμη, δηλώνει ότι την επιθυμία, ότι εκεί που είμαστε δεν είμαστε ευτυχισμένοι, ευτυχισμένες, και ψαχνόμαστε να βρούμε την ευτυχία σε άλλους ανθρώπους, αλλά μοιραία όμως αυτό πληγώνει την καρδιά, την ψυχούλα μας, να το πω έτσι. Το τρία ξυφών είναι μια κάρτα όπου θέλει να δείξει επίσης ότι καλό είναι να αποφεύγεις αυτές τις καταστάσεις, να τις σκέφτεσαι δηλαδή με πολύ ψυχραιμία και λογική, γιατί εδώ βγήκε στο πάθος, και το πάθος πολλές φορές το πάθος την νικάει τη λογική. Γιατί όταν κάποιος είναι σφόδρα ερωτευμένος, ερωτευμένη, δεν σκέφτεται με τη λογική, σκέφτεται μόνο με το συνέστημα και βάζει το συνέστημα πάνω από τη λογική. Δεν το κριτικάρω. Γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε διαφορετικοί. Αν είναι σωστό ή όχι, ούτε αυτό θα το κρίνω. Και ο λόγος είναι, σας τον είπα, καρμικά όμως, σας είπα ενεργειακά, πρέπει να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Να είναι ξεκάθαρη η πρόθεση κιόλας. Άρα λοιπόν εδώ τώρα, φίλες και φίλοι, σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, υπάρχει και μια άλλη έννοια εδώ, ότι πολλές φορές αυτοσαμποταριζόμαστε. Είναι Σκορπιός. Ο Σκορπιός στρέφει το δηλητήριο μέσα του, αυτοκαταστρέφεται. Πολλές φορές μπορεί να χάσουμε μια ευκαιρία σε οποιοδήποτε επίπεδο, διότι σκεφτόμαστε μέσα μας ότι δεν είναι ικανός, ικανή, το πρόσωπο ή η εργασία ή οτιδήποτε να μας δώσει αυτά τα οποία θέλουμε. Και λέμε, ας το ρε παιδί μου, καλά είμαι μόνος μου, τι θέλω τις έγνοιες τώρα και την ευθύνη της σχέσης, γιατί οι σχέσεις, σε κάθε επίπεδο, επαγγελματική σχέση, ερωτική σχέση, έχει ευθύνη, έχει μια ευθύνη. Δεν μπορείς να παίξεις. Όσο και αν μπορεί κάποιος να θέλει να εκμεταλλευτεί, γιατί είναι ο Σκορπιός, να εκμεταλλευτεί, ρε παιδί μου, είναι αυτό που λέμε καθαρά για να τη ρίξω στο κρεβάτι μου, ας πούμε, και να τελειώνει η υπόθεση. Και το αντίθετο, να τον ρίξω στο κρεβάτι μου και τελείωσα. Αν θέλω κάτι άλλο. Μπορεί να έχει ένα είδος εκμετάλλευσης μέσα, αλλά τελειώνει, γίνεται στήρο, γίνεται παγωμένο. Γιατί είναι η ιδιότητα του Σκορπιού να παγώνει το συνέστημα. Το νερό έχει διάφορες ιδιότητες. Μία από τις ιδιότητες είναι η ροή του. Να ξηρέει κανονικά, και η άλλη ιδιότητα είναι πάγωμα, και είναι και το πάγωμα των συναισθημάτων. Η επόμενη κάρτα που θα τραβήξω έχει να κάνει με το ζώδιο του υδροχόου και είναι γενικότερα πώς μπορώ να βοηθήσω τον εαυτό μου, πώς μπορώ να βοηθήσω τους άλλους ανθρώπους, πώς μπορώ να επικοινωνήσω, με ποιο τρόπο επικοινωνώ, και έχει βγει ένα έξι πεντάκτηνο. Να είσαι δίκαιος δίκαιη. Οι άνθρωποι μπορεί να είναι γενικά έξω ο κόσμος, η κοινωνία. Μπορεί να είναι συνάδελφοι. Μπορεί να είναι η σχέση μας. Εδώ σου λέει, έχουμε τώρα μία τριπλέτα εδώ που είναι πεντάκτηνο. Και γιώνεται δηλαδή, και θέλει να σου πει ότι στα επαγγελματικά κομμάτια, στα κομμάτια τα οποία θέλεις εσύ για χαρά και τα λοιπά, δείχνει ότι θέλεις περισσότερο το κομμάτι του χρήματος και της ύλης. Δεν είναι καθόλου κακό. Βάζεις σε δεύτερη μοίρα εντός εισαγωγικών τα κομμάτια των σχέσεων, τα κομμάτια, ό,τι θέλεις, γάμος, οικογένεια, αυτά. Δίνεις μεγάλη σημασία όμως στο κομμάτι της ύλης, στο κομμάτι της αναγνώρισης, στο κομμάτι των χρημάτων. Και είναι απόλυτα μια χαρά, γιατί δεν θέλω να ακούω αυτό και είναι το άλλο. Ο κάθε άνθρωπος θα ζήσει τη ζωή του σύμφωνα με αυτό το οποίο θέλει. Εδώ λοιπόν τώρα έχω μια ολοκλήρωση. Εδώ έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος. Εδώ έχει ολοκληρωθεί η εξερεύνηση του δικού σου κόσμου. Με αυτά εδώ πέρα τα κριτήρια, με αυτά εδώ πέρα τα δεδομένα, δες και εσύ βεβαίως τι είναι αυτό που σου αρέσει, τι σου κάνει κλικ, αλλά να πω λίγα πράγματα για αυτό εδώ πέρα πριν το ολοκληρώσουμε. Έξι πεντάκτηνα. Ζώδια βεβαίως γης. Τα ζώδια εδώ πέρα σου λένε ότι, οκ, εντάξει, εδώ είναι καρμική κάρτα. Είναι μια κάρτα του θα δώσω και θα λάβω.
μάλλον πρέπει να είμαι δίκαιος, να μιλάει για τη δικαιοσύνη και ταιριάζει απόλυτα η δικαιοσύνη και με τον υδροχό, διότι σαν ζώδιο υδροχός την απαιτεί τη δικαιοσύνη, τη θέλει τη δικαιοσύνη. Άσχετα αν ο ίδιος ο υδροχός δεν είναι δίκαιος, γιατί συμβαίνει αυτό. Εσωτερική αστρολογία, τέλος πάντων. Ναι, συμβαίνει αυτό. Ο υδροχός μπορεί να γίνει από τα πιο εγωιστικά ζώδια, να μιλάει για δικαιοσύνη για τους άλλους, πραγματικά να την πιστεύει, να την απαιτεί, να είστε δίκαιοι, έτσι. Αλλά εκείνος όμως, επειδή μπορεί να γίνει πολύ εγωιστικό ζώδιο και λόγω παλαιών συνδέσεων με τον Κρόνο, και να γίνει πολύ εγωιστικό και να γίνει και πολύ άδικο και να γίνει και πολύ κυνικό. Οπότε φίλες και φίλοι, τι μας λέει εδώ πέρα η ροή, τι μας λέει εδώ πέρα η ιστορία μας? Η ιστορία λέει υπομονή, κλείσιμο κύκλων. Αν περνάς καλά μόνος σου, μόνη σου είναι ok, μπορείς όμως μόνος σου, μόνη σου να πετύχεις πολλά πράγματα στη ζωή σου. Νέα ξεκινήματα και συναισθηματικά και σε επαγγελματικό επίπεδο. Πρόσεξε όμως σε ποιες περιπτώσεις, καταστάσεις μπλέκεις και εμπιστεύεσαι, και να ξέρεις ότι υπάρχει και μια δικαιοσύνη κάρμα, γιατί γυρνάει, ο τροχός γυρνάει, έτσι, και να είσαι δίκαιος. Καλύτερα ξεκάθαρος, αληθινός, αληθινή. Δεν τα φτιάχνουμε γιατί ακόμα δεν έχω χωρίσει. Ή να το δούμε, θέλω να χωρίσω πρώτα και μετά να προχωρήσουμε να δούμε τη σχέση μας. Δείτε το. Εδώ απλά είναι μια προσέγγιση. Αλλά γενικά όμως ένας κύκλος που ευνοεί τα νέα πράγματα, τα νέα ξεκινήματα. Γιατί έχεις τη δύναμη. Εντάξει, το μαζεύουμε. Αυτή ήταν η εξερεύνηση του πρώτου κόσμου. Μαζί λοιπόν εξερευνήσαμε τον πρώτο κόσμο. Και πάμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι. Άλλη αποτύπωση εδώ. Εδώ είναι ο Λέων, εδώ είναι ο Ταύρος, εδώ είναι ο Σκορπιός που εκφράζει τον αετό και είναι το νερό. Γιατί τώρα συμβαίνει αυτό, Σκορπιός, νερό και αετός? Μη σας μπερδέψω, αφήστε το, θα φιλοσοφήσουμε. Και το ζώδιο του, και εδώ πέρα ο υδροχός, έτσι, με τον τροχό της τύχης πίσω εδώ, που θέλει να σου πει ότι στη ζωή τα πράγματα αλλάζουν. Φυσικά και μπορούν να αλλάξουν. Εντάξει, ξεκινάμε λοιπόν. Ας βάλουμε εδώ πέρα την κάρτα. Είναι η δεύτερη επιλογή. Τι είναι αυτό που εσένα σε κάνει να γεμίζεις? Ή τι λείπει από τη ζωή σου και χρειάζεται εσύ να το γεμίσεις? Ωραία, λοιπόν, για να δούμε τώρα. Το πρώτο που βγαίνει είναι ο ακόλουθος ξυφών. Μα αυτό κι αν έχει πολύ ενδιαφέρον, ζώδια του αέρα, εντάξει. Οροσκόπη ζώδια. Τι θέλει να σου πει εδώ τώρα ο ακόλουθος? Ο ακόλουθος λοιπόν είναι μια πολύ ιδιαίτερη κάρτα. Είναι από τις ιδιαίτερες περίεργες συνάμα δυνατές κάρτες, οι οποίες συνήθως αναφέρονται στην ανοριμότητα των αποφάσεων. Δεν το σκέφτηκες καλά, δεν το ζήγησες καλά. Πήρες μια απόφαση, αλλά δεν τη ζήγησες όπως έπρεπε να τη ζυγίσεις. Δηλώνω όμως κάτι άλλο και φίλες και φίλοι, και θα σας το πω. Τους εχθρούς. Εδώ είναι οι εχθροί, οι αντίζηλοι. Αυτοί που είναι έτοιμοι να μας κακολογήσουν. Θα ακούσουν, γιατί εδώ είναι τα νέα. Τα πουλιά εδώ σημαίνει τα νέα, τα οποία ταξιδεύουν. Θα ακούσουν αυτό το οποίο θέλουν, αλλά θα το χρησιμοποιήσουν εναντίον σας. Ο εχθρός εδώ, ή ο αντίπαλος αν θέλετε, ή ο αντίζηλος, είναι κρυφός. Πολλές φορές μπορεί να μην μπορείτε να τον αντιμετωπίσετε ανοιχτά. Εντάξει, δηλαδή βγαίνει πάνω σας, ας το πούμε, αλλά μπορεί να έχετε δυσκολία και φυσικά συμπεριφέρεται και ανώριμα. Άρα αυτό το οποίο σας γεμίζει είναι, εδώ προσέξτε, πάμε στο θετικό τώρα. Αυτό το οποίο γεμίζει εσάς είναι η ακεραιότητα, η δικαιοσύνη, κοιτάζω τη δουλειά μου, επικοινωνώ όσο χρειάζεται να επικοινωνώ χωρίς κουτσομπολιά και τέτοια, όμως έχετε και εχθρούς. Τώρα μπορεί να είναι όντως και άντρες και γυναίκες, γι' αυτό εδώ έχει και γι' αυτό έχει και μία, λίγο, αν το παρατηρήσετε, λίγο σαν μια θηλυπρεπή στάση, με μακριά μαλλιά και τα λοιπά, ή έτσι όπως γυρνάει το γόφο. Διότι τα ταρό θέλουν να αποτυπώσουν ότι εδώ, επειδή είναι το νεαρό της ηλικίας, ας το πούμε, μπορεί να είναι άντρας ή και γυναίκα. Θέλει προσοχή. Εντάξει. Δεν τρομάζουμε, δεν λέμε τώρα κάτι αυτά.
Δεν τρομάζουμε, είναι μέσα στη ζωή, είναι αυτά. Φυσικά και υπάρχουν, έτσι. Μην πείτε ότι δεν υπάρχουν ζήλες. Και εμείς ήδη δεν ζηλεύουμε κάποιες φορές. Εντάξει. Και εγώ την άλλη φορά στον δρόμο που ήμουν, είχα το δικό μου αυτοκίνητο που οδηγούσα και βλέπω ένα Audi RS 7, δεν θυμάμαι τι ήταν, και το ζήλεψα. Λέω τώρα. Εντάξει, δεν τον κακολόγησα. Είπα, Παναγιά μου, ότι τα μαξάρια είναι αυτή. Θέλω να πω δηλαδή ότι σε όλο είναι ανθρώπινο. Αλλά το θέμα είναι πόσο ενέργεια δίνουμε. Δεν πας μετά επί τούτου και λες και αρχίζεις και κακολογείς. Προσέξτε όμως εχθροί. Πάμε να δούμε τώρα το ζώδιο του Ταύρου που είναι η ασφάλεια και βγαίνει μία βασίλισσα ξυφών. Μάλιστα. Βασίλισσα ξυφών. Πολύ ελκυστική, πάρα πολύ δυνατή. Πάλι ζώδια της του αέρα. Σκέψεις, δυναμικές, επιχειρηματολογία, λόγος, πολύ δυνατή, πολύ ξεκάθαρη, μπορεί όμως να γίνει, να το έχετε υπόψη σας, και αρκετά σκληρή. Εννοώ δηλαδή στον τρόπο συμπεριφοράς ή στον τρόπο με τον οποίο θα μιλήσει, κυρίως στα λόγια. Εντάξει, και στα λόγια καμιά φορά πληγώνουν πάρα πολύ. Δεν είναι εύκολη αυτή η βασίλισσα. Κυρίως συντονίζεται με το ζώδιο του ζυγού. Κυρίως, αλλά εντάξει. Μπορεί να είναι δύστροπη. Άρα θέλω να πω δηλαδή ότι στο κομμάτι... Α, μπορεί να γίνει επίσης και λίγο μοιραία γυναίκα εδώ. Αλλά είναι πάρα πολύ ισχυρή. Την Ελένη την Τρία τη θυμάστε από τον Όμηρο. Κάτι τέτοιο εννοώ μοιραία. Δηλαδή ένας έρωτας μοιραίος κτλ. Και επειδή βγαίνει στο ζώδιο του Ταύρου και ο Ταύρος συνδέεται με τον αισθησιασμό, αυτή η γυναίκα είναι όμορφη, δεν είναι άσχημη, είναι πολύ όμορφη. Εντάξει. Έχει έναν ιδιαίτερο αισθησιασμό και δεν το λέω με την κακή την έννοια προς Θεού, το λέω κανονικά γιατί όντως το ζώδιο του Ταύρου είναι, συνδέεται με το ζώδιο, προσέξτε, με το ζώδιο της Αφροδίτης και ο ζυγός έχει ως κυβερνήτη την Αφροδίτη. Δείτε όλο το συνδυασμό. Εντάξει. Αλλά μπορεί να γίνει εδώ πέρα η ασφάλεια, μπορεί να μην υπάρχει, να είναι δύσκολη. Πάμε να το δούμε διπλά. Ζυγός σημαίνει κρατάω ισορροπίες. Αυτή εδώ πέρα η γυναίκα, επειδή είναι πολύ ισχυρή, μπορεί να είστε και εσείς, σημαίνει ότι είστε ιδιότροποι, ιδιότροπες. Και δεν είναι κακό. Έχετε το δικό σας κομμάτι του τι σημαίνει ασφάλεια. Ή αν είναι ανασφάλεια, σημαίνει τότε ότι τα λόγια τα οποία λέγονται εδώ είναι σκληρά καμιά φορά. Και γι' αυτό δημιουργούν λίγο ανασφάλεια. Τι σας κάνει όμως να αισθάνεστε ασφαλείς, τι σας κάνει να ενεργοποιείτε ωραία αυτή η πύλη του Ταύρου, η αλήθεια, η οποία θα υποθεί όχι με μίσος, όχι με ευρυσίδη, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι, όλοι πέφτουμε σε αυτό, όταν κάτι γίνει, γίνεται πασαλιμάνι, έτσι, δηλαδή βρίζει, δεν θα βγει άκρη. Μπορείς όμως να πεις πολλές αλήθειες, με ηρεμία, και με δύναμη λόγου. Ζητάς το λόγο εδώ, λες. Ρε μάγκα, τι έγινε. Ή μπορεί να είσαι και άντρας, έτσι. Τι έγινε, ας πούμε. Τι θες να πεις. Εκφράσου, πες την αλήθεια σου, τι είναι αυτό το πράγμα. Κρατάει υψωμένο το ξύφος, δεν το έχει ρίξει για να πει ότι πολεμάω. Είναι τιμοπόλεμη. Αλλά περιμένει όμως να ακούσει πρώτα για να μπορέσει να μιλήσει. Η ασφάλεια λοιπόν έχει να κάνει με το λόγο. Εντάξει. Με την επιχειρηματικότητα και με τον αισθησιασμό και με τις σχέσεις. Καλές ή κακές. Και εδώ βεβαίως μπορεί να είναι ότι ερχόμαστε και λίγο σε κόντρα. Μπορεί να είναι και μια μάνα που παλεύει με το παιδί της, δεν τα βρίσκει κιόλας. Μπορεί να είναι και αυτό. Πάμε στο επόμενο. Η ευχαρίστηση. Λέων. Με τι ευχαριστιέσαι και έχει βγει το αστέρι. Πολύ καλή κάρτα. Ζώδιο υδροχόος βέβαια εδώ. Αλλά εδώ το αστέρι σημαίνει ευλογίες, θετικά πράγματα, ομορφιά, κατεύθυνση. Το βρίσκεις στο δρόμο σου. Εντάξει, φαίνεται εδώ δύσκολο, αλλά το δρόμο σου τελικά θα τον βρεις. Γιατί το αστέρι είναι και μια κάρτα ευλογίας και τύχης. Το αστέρι είναι μια κάρτα η οποία σου λέει στο ζώδιο του Λέοντα, είναι ότι μπορείς να βρεις, πώς να σου το πω, εκείνα τα πράγματα τα οποία σε ευχαριστούν εσένα. Ο κάθε άνθρωπος διασκεδάζει με διαφορετικό τρόπο. Τι σε ευχαριστεί η ψυχή σου, με τι γεμίζει. Δεν το συνεχίζω εδώ γιατί εδώ είναι πολύ καλή κάρτα και να μην το χαλάσουν, δεν χρειάζεται και πολλά λόγια. Πάμε στο Σκορπιό, ο οποίος είναι τρία κούπα. Εδώ τώρα γίνεται ένας πανικός. Γιατί γίνεται πανικός, θα σας το πω. Το τρία κούπα, ναι μεν έχει μια πολύ θετική αποτύπωση. Να περάσουμε καλά, να περνάμε ωραία. Δηλώνει όμως, πρόσεξε να δεις, σε ορισμένες περιπτώσεις και τη δυσκολία στην επιλογή
του ατόμου. Βγήκε Σκορπιός. Σκορπιός συνδέεται και με τη σεξουαλικότητα και με την αναγέννηση και με την υγεία μας. Και, λοιπόν, εδώ όμως σημαίνει δυσκολία να βρω το τέρι μου. Ποια είναι επιλέξω από τις τρεις, λέω τώρα. Είναι ένας άντρας, βγαίνει λοιπόν για ποτό και βρίσκει αυτές τις τρεις θεές εδώ, αυτές τις τρεις όμορφες γυναίκες. Ποια είναι επιλέξει. Τις θέλει και τις τρεις. Ναι, γιατί είναι Σκορπιός. Για μια γυναίκα τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει η δυσκολία στην έβρεση του κατάλληλου συντρόφου ίσως. Το τρία κούπα σας είπα έχει θετική αποτύπωση, αλλά προσπαθώ να πιάσω όλες εκείνες τις περιπτώσεις για να μπορέσετε κι εσείς να συντονιστείτε ακόμα καλύτερα με τα μηνύματα του κόσμου εδώ. Αυτό που προτρέπει και λέει είναι όχι το μυαλό, όχι η φαντασία που παίζει εκείνη τη στιγμή, η ψυχή σου τη ζητάει. Γιατί ο Σκορπιός συνδέεται με θέματα ψυχής. Ποια, η ψυχή σου τι θέλει να κάνει. Η ψυχή σου σου λέει βγες, διασκέδασε, πέρασε καλά σαν άνθρωπος. Απλά πράγματα, όχι τίποτα πολύπλοκα. Και όταν είναι κάτι το οποίο σου αρέσει και υπάρχει κάτι το οποίο θα δεις, είναι με τι συνδέεσαι, η ψυχή σου, συγγνώμη, με τι συνδέεται. Θα συνδεθείς με αυτή εδώ, θα είναι από την ψυχή σου. Θα συνδεθείς με αυτή εδώ, θα είναι από την ψυχή σου. Θα συνδεθείς με αυτήν εδώ πέρα τη μυστήρια, θα συνδεθείς με την ψυχή σου. Είτε είσαι γυναίκα είτε είσαι άντρας, γιατί εδώ είναι η ανθρώπινη φιγούρα, θέλει να πει ότι η ευτυχία έρχεται από τα βάθη της ψυχής. Όχι με το μυαλό τόσο πολύ. Εντάξει, φυσικά λέμε πάμε για καφέ να περάσουμε καλά, ρε παιδί μου. Να πάρουμε το τηλέφωνο τον Μπάμπι, το Φλου, δεν ξέρω τι. Να περάσουμε ωραία, σίγουρα, να βγούμε έξω με τις φίλες αυτά. Ναι, ναι, αυτό είναι το απλό. Το βαθύτερο νόημα είναι αυτό όμως. Το επόμενο είναι ο υδροχόος, έτσι. Και έχει να κάνει με τις βοήθειες γενικότερα. Και έχει βγει ένας άλλος ακόλουθος πεντάκτηνο εδώ. Ο ακόλουθος πεντάκτηνο έχει μια άλλη, πολύ πιο θετική αποτύπωση από ό,τι είχε αυτός ο ακόλουθος. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε έναν ωραίο κύκλο μέσα από διακυμάνσεις και ο ακόλουθος πεντάκτηνο έρχεται λοιπόν να σου πει αγαπημένο μου, αγαπημένη μου, ότι μπορείς να κάνεις και νέα πράγματα. Ότι έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου, ανεξαρτήτου ηλικίας, να το πω έτσι, για να κάνεις και να βγεις έξω στον κόσμο και να κάνεις νέα πράγματα και επαγγελματικά βήματα και τα σωστά βήματα και διασκέδαση και να βρεις και έχεις ευλογίες και την κατεύθυνσή σου και η αλήθεια σου, ναι, θα συναντήσεις δύσκολους ανθρώπους που μπορεί να σε δυσκολέψουν, να σε φέρουν σε δύσκολη θέση, αλλά ολοκληρώνεσαι μέσα από αυτή τη διαδικασία. Κατάλαβες? Πώς γίνεται το κόλπο? Ευλογίες, μην το ξεχνάς. Ευλογίες, αλήθειες, σύνδεση ψυχής και τα νέα πράγματα τα οποία μπορεί να έρθουν και οι νέες επαγγελματικές επιτυχίες και τα νέα κατορθώματα. Ο υδροχός μπορεί να σε βοηθήσει γιατί σου ανοίγει νέα παιδεία με άλλους ανθρώπους. Και μια γουλιά καφέ, έτσι να πίνουμε τον καφέ μας να συντονιζόμαστε. Έτσι πάρτε και εσείς το καφεδάκι σας, το ποτάκι σας, το ουίσκι σας, δεν ξέρω τι, τη ρακή σας. Να γίνουμε ντύρλα, να τα δούμε ανάποδα όλα και πολύ πιο ωραία. Εντάξει, ωραίο. Δεν λέω κάτι άλλο γιατί μου λέει στόχο μέσα μου. Φοβερές κάρτες ρε παιδί μου, πανέμορφες κάρτες. Λατρεύω αυτές τις Bianco Nero, είναι πανέμορφες, πανέμορφες. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Αυτό επιλέγω κι εγώ. Ναι, θα επιλέξω κι εγώ, τι, τσάμπα. Έτσι, αφού είναι δωρεάν οι υπηρεσίες, γιατί όχι. Λοιπόν, για ό,τι εργαστήκαμε, για ό,τι κάναμε, για να δούμε τι γίνεται. Τι είναι αυτό το οποίο μας γεμίζει ή μας λείπει. Έχει διπλή έννοια το ρίξιμο, έχει διπλή έννοια και είναι για να σας βοηθήσει, διότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί να είναι γεμάτοι, κάποιοι άλλοι άνθρωποι μπορεί να θέλουν να το γεμίσουν. Το ποτήρι, ας πούμε, ό,τι γίνεται, έχει πολλά να μας πει. Πολλά πράγματα, βέβαια υπάρχει και άγχος, βέβαια υπάρχει και λίγο ψιλοαναστάτωση, αλλά υπάρχουν και πολλά μηνύματα, πετάγονται κάρτες, έρχονται εδώ, κάνουν, το οποίο, okay, θα δούμε τι έχεις να μας πεις, περίμενε μισό λεπτάκι να ανακατέψουμε λίγο για να βγάλουμε και τι θέλουμε να βγάλουμε, για μισό λεπτό. Πάμε το κεντρικό κομμάτι. Είναι ο εαυτός, ο κρεμασμένος, μάλιστα. Τι μας λείπει ή τι είναι αυτό το οποίο σε εμάς μπορεί να μας δώσει, να το πω έτσι, ας πούμε χαρά. Εντάξει. Τι μας γεμίζει ρε παιδί μου ή τι δεν είναι γεμάτο. Εδώ είναι η έννοια της θυσίας.
Ποσειδώνας. Ο Ποσειδώνας, το κύριο αστρολογικό του χαρακτηριστικό είναι η θολούρα. Δεν σου αφήνει να δεις καθαρά την πραγματικότητα, μάλλον την αλήθεια, να το πω έτσι. Εδώ όμως σου λέει, δες τον κόσμο κάτω από μια άλλη προοπτική, κάτω από μια άλλη κατάσταση. Χρειάζεται υπομονή, εντάξει. Χρειάζεται λίγο να περιμένεις, να αυτοπροσδιοριστείς κατά κάποιο τρόπο. Χρειάζεται να λύσεις τα προβλήματά σου και μπορείς να το κάνεις αυτό μέσα από βοήθειες και άλλων ανθρώπων. Ο κρεμασμένος όμως σημαίνει ότι μας κρεμάσαν και ανάποδα. Ο κρεμασμένος επίσης σημαίνει ότι τελικά ίσως στη ζωή κάποια πράγματα που μπορεί να τα περιμέναμε τον άλφα τρόπο μας ήρθαν με έναν άλλο τελείως διαφορετικό τρόπο. Είναι θέμα όμως προοπτικής, οπτικής γωνίας, πώς τα βλέπει ο καθένας. Το ποτήρι είναι μισογεμάτο, είναι μισοάδιο. Ο καθένας από εμάς θα χρησιμοποιήσει το δικό του αισθητήριο. Εντάξει. Άλλος θα πει είναι νερό, άλλος θα πει είναι γεμάτο μισό οξυγόνο, μισό νερό. Άλλος θα πει, ξέρω εγώ, δεν είναι ούτε γεμάτο ούτε άδειο. Θα πει στην ουσία είναι, πώς το λένε, είναι γεμάτο ύλη, γιατί είναι το, πώς το λένε, το γυαλί γύρω γύρω. Αλλά ο Ποσειδώνας εδώ, ο κρεμασμένος, σημαίνει ότι μας έχουν προδώσει. Και γενικά την τραβάμε λίγο την προδοσία σε οποιοδήποτε επίπεδο. Εντάξει, επαγγελματικό. Μπορεί να σου ένα εξαιρετικό στη δουλειά σου και να σε απέλησαν. Δεν ήταν άδικο. Είναι. Μπορεί στη σχέση σου να σου ένα πολύ καλή. Εξαιρετική. Και να σε πρόδωσε. Αυτό είναι γραμμένο στη μοίρα τώρα. Είναι πεπρωμένο. Με τον κρεμασμένο εδώ κάτι τέτοιο δηλώνει. Ότι μάλλον έπρεπε να το περάσεις για να μπορέσεις εσύ να αντιληφθείς πώς λειτουργεί ο κόσμος, για να τα δεις διαφορετικά. Γιατί εδώ... εδώ είναι και η φώτιση κατά κάποιο τρόπο. Σημαίνει και η καλοσύνη. Σημαίνει, οκ, okay, εντάξει, έγινε, αλλά δεν θα το βάλω κάτω. Πάμε λοιπόν να δούμε το επόμενο. Ταύρος, ασφάλεια. Και υπάρχει η δικαιοσύνη. Καλό χαρτί. Εδώ έχουμε το ζώδιο κυρίως, ναι, έχουμε το ζώδιο του ζυγού. Ζυγός εδώ κρατάει τις ισορροπίες, τη δικαιοσύνη. Εδώ τώρα ένα μήνυμα πολύ ιδιαίτερο είναι, χρησιμοποίησε τη διέστησή σου, ώστε η διέστησή σου να είναι η πηξίδα σου για την ηθική σου γενικά. Ακεραιότητα. Έτσι, αλήθειες. Ξεκάθαρα πράγματα. Καρμικά γεγονότα. Θέλει να σου πει ότι το ζώδιο του Ταύρου εδώ είναι καρμικό γεγονός. Τι να κάνω. Έτσι είναι. Η ασφάλειά σου ή η ανασφάλειά σου προέρχεται από τις πράξεις σου. Θα πράξεις δίκαια. Οκ. Θα πράξεις άδικα. Δεν είναι οκ. Ισορροπίες λέει κάτω εδώ. Είναι και μια κάρτα συνεργασίες. Άρα αν θέλεις να έχεις καλή... λέω ρε παιδί μου τώρα κάτι. Θέλεις ας πούμε λεφτά. Ή θέλεις να πας να αλλάξεις εταιρεία. Πώς θα το κάνεις. Χρειάζεται να έχεις καλές συνεργασίες. Ή από εκεί που φεύγεις να έχεις χτίσει όσο το δυνατόν γίνεται καλό όνομα. Ή αν είσαι σε μια σχέση γενικά, πρέπει να κρατάς και εκεί τις ισορροπίες και να είσαι δίκαιος δίκαιη. Και να χρησιμοποιείς τη γλώσσα της αλήθειας. Δεν αισθάνομαι καλά με αυτό που είπες. Με προσέβαλες. Το κατοπιάνεις το νόημα. Γιατί έτσι δημιουργείται η ασφάλεια και όχι η ανασφάλεια. Πάμε στο ζώδιο του Λέοντα. Ποια είναι αυτά τα πράγματα που σε ευχαριστούν εσένα. Μου είπες ανάποδα. Δεν έχει σημασία γιατί το κακό έχει γίνει. Εδώ τώρα στο Λέον έχει να σου πει ότι αυτά τα οποία εσύ περνάς καλά, ό,τι και να είναι, έχεις προδοθεί. Κυρίως είναι υδροχόος εδώ και τα υπόλοιπα ζώδια βέβαια του αέρα, αλλά είναι μια κάρτα προδοσίας. Φυλάξου λέει εδώ. Ο Λέον λοιπόν λέει εδώ πέρα στα κομμάτια τα οποία εσένα σου αρέσουν ή θες να περνάς καλά ή οι εμπειρίες που σου δημιουργούν ευτυχία. Όποια είναι η εμπειρία αυτή, εντάξει, οποιαδήποτε πράξη και να είναι αυτή, χρειάζεται να προσέχεις, διότι υπάρχουν άνθρωποι που θα σε κοροϊδέψουν, θα την πέσουν, ξέρω, στη γυναίκα σου, αντίστοιχα θα την πέσουν στον δικό σου. Μην έχεις χαμηλή αυτοεκτίμηση, γιατί το 7 έχει κάτι πολύ θετικό. Πολύ θετικό.
Και είναι τα 7 επίπεδα, να το πω έτσι, του παραδείσου, αν θέλεις. Είναι εκείνες οι αρχαγγελικές δυνάμεις, είναι εκείνες οι δυνάμεις οι πνευματικές, οι οποίες συντονίζονται όταν έχεις περάσει όλη τη δυσκολία, για να σε καθοδηγήσουν και για να σε προστατέψουν, ώστε να μην το ξανακάνεις, να βάλεις το όριό σου. Βέβαια εδώ προδοσία, προδοσία, την ψιλοτραβάμε, έτσι, έχετε το υπόψη σας. Δεν λέω ότι είναι κακό, θα μου πει, μα κακό είναι, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά από την άλλη όμως, έχεις και τη δικαιοσύνη με το μέρος. Θα λάμψει η δικαιοσύνη. Ενεργειακά, αυτή εδώ είναι πιο δυνατή από αυτόν εδώ πέρα. Αλλά μια προδοσία την τρώμε στο κεφάλι, έτσι. Οκ. Okay. Εδώ μπορεί να είναι μια απιστία, εδώ μπορεί να είναι μια προδοσία, εδώ μπορεί να είναι μια φιλία που δεν λειτουργήσε, που σου πούλαγε το φίλο, τη φίλη και τελικά σε πρόδωσε. Πολλά πράγματα. Λεφτά, σε κλέψανε, σε κοροϊδέψανε. Πολλά. Πρόσεξε το. Γιατί βγαίνεις στον κόσμο. Είπαμε, ο κόσμος ολοκληρώνεσαι και έρχεσαι στην επιτυχία μέσα από δοκιμασίες. Είναι όντως μια κάρτα επιτυχίας, αλλά μέσα από δοκιμασίες. Θα τα καταφέρεις. Αυτό σου λέει. Πάμε τώρα στον Σκορπιό και στον Αετό. Λοιπόν, εδώ τι έχει βγει. Έχει βγει. Α, δεν το είδατε. Εντάξει, τα είχα στην καρδιά μου τα χαρτιά. Δεν πειράζει. Εντάξει. Λοιπόν, και βγαίνει εδώ πέρα οι επιλογές. Ένας εγώ καιρός είναι εδώ και τα υπόλοιπα ζώδια της γης. Άκου να δεις, βρες τις ισορροπίες στη ζωή σου, λέει. Αυτό που σε παθιάζει εσένα είναι σου αρέσει να έχεις ισορροπίες στη ζωή σου και να εκλογικεύεις τα πράγματα. Δεν είναι κακό. Φυσικά και θα διασκεδάσεις, φυσικά και θα συνδεθείς μέσω ψυχής κτλ. Αλλά σου λέει εδώ, εγώ θα αισθανθώ καλύτερα όταν είμαι σε μια κατάσταση όπου μπορώ να έχω επιλογές και θα έχεις επιλογές στη ζωή σου. Με βαθύτερη σύνδεση, ο Σκορπιός θα στη σφαίρει τις επιλογές. Ο Αετός δηλαδή θα ψάξει από ψηλά να βρει πού βρίσκεται η σωστή κατεύθυνση για να σε πάει εκεί. Πώς πέφτει ο Αετός και βρίσκει το θύραμά του. Μπαπ, την εργασία. Έτσι εκεί. Είναι άνθρωπος. Μπαπ, εκεί. Είναι εγκομενικό. Μπαπ, εκεί. Είναι καθαρά σεξουαλικό. Μπαπ, εκεί. Απλά χρειάζεται να προσέχεις, γιατί εδώ παίζει το κομμάτι της προδοσίας. Να βάλεις το ένστικτό σου, τη διέστησή σου, λέει εδώ πέρα, να το ζυγίσεις και να δεις αν είναι κάτι το οποίο έρχεται για να σε προδώσει. Αυτό χρειάζεται προσοχή. Αυτή είναι η ιστορία. Αλλά το δύο πεντάκτηνο είναι εξισορροπώ, βρίσκω τις δυναμικές μου, βρίσκω λύσεις τελικά. Και το δύο πάλι εδώ σημαίνει μέσα από συνεργασίες. Δύο εδώ, συνεργασίες, άνθρωποι και συνεργασίες. Πολύ καλό. Πάμε στο επόμενο. Το οποίο είναι ο υδροχός και βγαίνει, ω λαλά, το άρμα. Έλα, έχεις δύναμη. Εντάξει. Το άρμα είναι δύναμη. Ο αριθμός 7, εντάξει. Κυρίως καρκίνος υπάρχει εδώ, αλλά εντάξει, ναι, μάλλον κυβερνήτης αυτής της κάρτας είναι ο καρκίνος. Νεράκι βλέπω εδώ, να το πω έτσι. Νερό, τι άλλο, αέρας, γη. Εντάξει. Λοιπόν, αέρας, νερό. Νερό, ναι. Το άρμα πάντα σου λέει ότι έχεις επιλογές. Και εδώ επιλογές. Εδώ δύο επιλογές και εδώ δύο επιλογές. Εντάξει. Κοίταξε να δεις. Τα καταφέρνεις τελικά και βγαίνεις νικήτρια, μέσα από κάθε δυσκολία. Έτσι δεν ξεκινήσαμε τον κύκλο, έτσι. Σας πήρα. Αυτό σου λέει λοιπόν. Έχεις υψηλού επίπεδου αυτοσυγκέντρωση και συγκέντρωση μυαλού, αποφασιστικότητα, θρίαμβος, μπορείς να φέρεις το θρίαμβο στη ζωή σου και φυσικά σημαίνει ότι έχεις μεγάλες αντοχές. Πολύ μεγάλη δύναμη θέλησης, πραγματικά, και βέβαια έναν απίστευτο αυτοέλεγχο, όπου πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα ένας άνθρωπος θα σε βγάλει, ας το πούμε, να το πω εκτός εαυτού. Εδώ λοιπόν το μήνυμα είναι ότι η επιτυχία έρχεται μέσα από το να δεις διαφορετικά τα πράγματα που υπάρχουν στη ζωή. Πολλές φορές δεν με ακούτε που σας λέω, ρε παιδιά, δείτε το λίγο ενεργειακά τι γίνεται. Δεν είναι μόνο το εκεί έξω, υπάρχουν και άλλα πράγματα από κάτω. Και προσπαθώ να το προσεγγίσουμε. Εξισορρόπηση, ισορροπία, δικαιοσύνη, καρμικές καταστάσεις. Περνάς μέσα από καρμικές καταστάσεις. Λοιπόν, πρόσεχε την προδοσία. Βρίσκεις όμως τα πατήματά σου. Έχεις και προστασία εδώ, έτσι. Και κληρονομικό χάρισμα. Μάλιστα. Okay, καταλάβατε. Λοιπόν, για μένα λέω λίγο. Και εδώ το 2 επίσης σημαίνει συνεργασίες και ξέρεις πού θα πας και θα βγεις νικητής, νικήτρια. Είναι δεδομένο.
Ξέρεις πού θα πας. Αυτοσυγκέντρωση, δύναμη, δύναμη ψυχής. Συγκλονιστικό θα έλεγα. Εντάξει. Δεν έχω να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Και πάμε και στην τελευταία μας επιλογή. Λοιπόν, ένας ιδιαίτερος κόσμος και εδώ πέρα με άλλα συμβολάκια. Το βλέπεις εδώ, το αφήνω εδώ πέρα. Και για πάμε να δούμε τώρα εδώ γιατί τι γίνεται. Ωραία. Και πάμε. Πρώτο είναι τι είναι αυτό που σε γεμίζει, σε ικανοποιεί και είναι το 8 κυπέλλο. Υπάρχουν πράγματα στη ζωή, είναι μια πολύ πολύ ιδιαίτερη εικόνα και κάρτα που κυρίως δείχνει πάω έξω και ψάχνω να βρω τελικά το σκοπό της ζωής μου και τι είναι αυτό τελικά που με γεμίζει. Έχω εμπειρίες κυρίως συναισθηματικές, αισθηματικές, τις έχω γνωρίσει, έχω ερωτευτεί, ερωτικό κομμάτι, ρομαντισμός κτλ. Αλλά κάτι δεν γεμίζει όσο θα ήθελα εγώ. Τι έχεις να κάνεις? Αυτό που σου λέει, βρες δύναμη, βρες το συντονισμό σου και κυρίως μετά τη Νέα Σελήνη που πάει να γίνει Πανσέληνος, μετά τη Νέα Σελήνη, 3 μέρες μετά τη Νέα Σελήνη ή 3 μέρες μετά την Πανσέληνο. Εντάξει. Και προχωράς, αυτή είναι η συντονισμή σου, το λέω για έμπνευση, έτσι, ένα συντονισμό. Και προχωράς να βρεις τη δύναμη, προχωράς μόνος σου να βρεις τι είναι αυτό τελικά που σε γεμίζει. Είναι μια διαδικασία που θα την κάνεις μόνος σου, μόνη σου, αγαπημένη μου. Γιατί εδώ δεν δείχνει γέμισμα. Εδώ δείχνει, οκ, είχα εκείνο, είχα τ' άλλο, αλλά κάτι δεν μου... Δεν με γεμίζει, ρε παιδί μου, όσο θα ήθελα εγώ. Εντάξει. Ταύρος, λοιπόν, και ασφάλεια. Και είναι ο Άσος Πεντάκτηνο. Κυρίως αυτό που βγαίνει, ναι, πολύ καλή κάρτα, γιατί συντονίζεσαι με νέα ξεκινήματα, νέα επαγγελματικά πράγματα, αλλά ο Άσος Πεντάκτηνο, το άλλο το οποίο θέλει να σου πει είναι ότι ρε παιδί μου, θέλω και μια σταθερότητα, μια ασφάλεια, έτσι, μια έτσι να νιώθω, συγγνώμη, σε οικονομικό κομμάτι, μια γενικότερη ασφάλεια, ας το πούμε, ε? Οπότε γενικά αυτό το οποίο θέλεις εσύ, επιθυμείς, είναι, ρε παιδί μου, και όλα σε αυτό που λένε η ασφάλεια, η πρακτικότητα, το ρεαλιστικό κομμάτι, νέα ξεκινήματα, νέα επαγγελματικά ξεκινήματα. Γιατί ο Ταύρος αυτό δηλώνει κυρίως εδώ την οικονομική ασφάλεια. Τι θέλεις την οικονομική ασφάλεια. Και φυσικά εννοείται ότι και θα μου πει και κάποιος και ποιος δεν τη θέλει. Οκ, στο δικό σου ρίξιμο πέφτει αυτό. Επειδή όμως είναι Άσος, σημαίνει ότι έχεις και αρκετή δυναμική, αρκετή δύναμη να πετύχεις τα επαγγελματικά. Στο επόμενο λοιπόν. Τι σε χαροποιεί. Ω, τέλεια κάρτα. Κοίτα, νέο ξεκίνημα, έτσι. Εδώ σημαίνει φεύγω, παίρνω το ονοματιόν μου που λένε και φεύγω, παίρνω τη δική μου διαδρομή, αλλά εδώ ο τρελός σου λέει ρίσκο, νέο ξεκίνημα, ξαφνικά γεγονότα. Δεν μασάω. Είναι μια πολύ θετική αποτύπωση. Είναι μια από τις θετικές κάρτες γενικότερα. Λοιπόν, και σου λέει ότι... πώς να σου το πω, ότι η τρέλα καμιά φορά στη ζωή είναι και ωραίο πράγμα. Δηλαδή να κάνουμε και να παίρνουμε και ρίσκα και να παίρνουμε και πράγματα και να ξεκινήσουμε σημαίνει ένα νέο ταξίδι, ένα νέο κεφάλαιο, νέες εμπειρίες, μια περίοδος που είναι πολύ κατάλληλη γενικότερα για αλλαγές. Ο Λέων θέλει να σου πει ότι ρε παιδί μου, προχώρα το, τι κάθεσαι. Βέβαια ο σκύλος μάλλον εδώ θέλει να σου πει ότι χρειάζεται να πατάει και το πόδι σου γερά στη γη για να μην ξεφύγεις και προχωρήσεις και πέσεις και χτυπήσεις κτλ. Λοιπόν, αλλά υπάρχουν και ευκαιρίες που μπορούν να σου έρθουν. Τόλμησε και θα σου έρθουν ευκαιρίες. Νέα ξεκινήματα, νέες ευκαιρίες, τόλμησε και θα σου έρθουν ευκαιρίες. Αυτό είναι πολύ καλό. Η επόμενη κάρτα είναι ο Σκορπιός, τη σε παθιάζει. Για να το δούμε και ο... Μάλιστα, τη βγήκε εδώ. Μία βασίλισσα μπαστούνι. Μπαστούνάτη.
Δυνατή, σίγουρη, φωτιά εδώ. Εδώ έχουμε ζώδια γης. Εδώ ζώδια νερού. Εδώ έχουμε μόνο τον ουρανό. Γενικότερα, τον ουρανό σαν κυβερνήτη δεν έχουμε ζώδιο. Και εδώ έχουμε ζώδια φωτιάς. Εντάξει, οροσκόπου, ζώδια, βασίλισσα. Γνώσεις, διέστηση, μαγνητικές ικανότητες, μαγικές ικανότητες, δύναμη, εμπειρία. Έχεις περάσει από κομμάτια τα οποία σου έχουν δώσει στη ζωή πολλές γνώσεις και εμπειρίες. Τι σε παθιάζει όμως? Τι παθιάζει μια βασίλισσα μπαστούνι? Τι είναι αυτό που θα έκανε να ξεκουνήσει αυτή η βασίλισσα μπαστούνι και να σηκωθεί? Αυτό βέβαια εξαρτάται, για να απαντήσουμε, και από τον κάθε άνθρωπο και την ψυχοσύνθεσή του. Συγγνώμη που έκανα παύση, αλλά πολλές φορές, ξέρετε, μου έρχονται και φλασιές και προσπαθώ να τα μαζέψω όλες τις πληροφορίες. Μία βασίλισσα μπαστούνι την ενθουσιάζει το πάθος για ζωή. Το πάθος για ερωτική συνέβρεση. Το πάθος για αγκαλιά. Το πάθος για πολύ όμορφες κουβέντες που δίνουν ενέργεια στον άλλον, θετική ενέργεια δηλαδή, έτσι. Φαντάζεσαι να είσαι μέσα με τον σύντροφό σου, είσαι ξέρω γυναίκα, μιλάς με τον σύντροφό σου, τον καλό σου, και σου μιλάει με ωραία πράγματα, με ωραία λόγια, με ωραία επιχειρήματα, σε στηρίζει, σε κάνει. Δεν γεμίζεις, γεμίζεις ενέργεια. Με θετικό τρόπο. Αυτή η βασίλισσα επίσης σημαίνει ότι είναι και δυνατή. Πεισματάρα. Αϊκίνητη. Άρα υπάρχουν και πράγματα εκεί έξω τα οποία σε κάνουν να σου δίνουν κάποια πράγματα, να σε αρέσουν. Μπορεί να σου αρέσει να αγοράζεις τσάντες, λέω τα. Μπορεί να σου αρέσει να δοκιμάσεις παπούτσια, οκ, μια χαρά. Γιατί είσαι βασίλισσα. Αν είσαι άντρας, σημαίνει τότε ότι έχεις μια βασίλισσα που χρειάζεται να φροντίσεις. Φρόντισε το. Γι' αυτό βρες δουλειά με πολλά λεφτά για να τη φροντίζεις. Είναι απαιτητική. Αλλά θα σε κάνει ευτυχισμένο όμως. Για να το πάω έτσι λίγο βόλτα-βόλτα. Λοιπόν, και το επόμενο είναι ο υδροχός, ο οποίος ο υδροχός έχει έρθει με τους εραστές. Ο τόπος συνάντησης. Το χ εδώ είναι καρμικό. Είναι ότι έπρεπε να συναντηθεί. Και φυσικά είναι μια κάρτα καρμική. Έτσι. Το 6 γενικά, οι εραστές, το 2 κούπα και αυτά, είναι καρμικές κάρτες. Τι λέει εδώ ρε παιδί μου το 2 κούπα? Το 6 αυτό. Οι εραστές. Στον υδροχό. Ο έρωτας. Η εμπειρία του έρωτα ρε παιδιά. Η εμπειρία της σωματικής επαφής. Η εμπειρία των όμορφων πραγμάτων. Βεβαίως σημαίνει εδώ και η εμπειρία των αποφάσεων. Εδώ δένονται. Θέλω να το δεις. Εδώ υπάρχει μια υπόσχεση η οποία η καρδιά εκπέμπει και πέφτει κατευθείαν το φως σε αυτή την υπόσχεση που σημαίνει και το για πάντα. Αυτό βέβαια το κρίνεις εσύ. Σαν κάρτα όμως, στο ζώδιο του υδροχώου, είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρα. Και γενικά αυτό το ρίξιμο και τα υπόλοιπα βέβαια έχουν πολύ ελπίδα μέσα. Έχουν πολύ φως. Ακόμα και αυτό είναι φως, έτσι. Και αυτό είναι φως. Πορτοκαλί μεν προς το φθινόπωρο, αλλά δεν έχει πεθάνει ο ήλιος. Παίζει ρόλο αυτό που λέω. Και αστρολογικά, αλλά δεν θα το επεκτείνω γιατί πρέπει να πω κάποια πράγματα μετά για την αστρολογία και για τον ήλιο και για τη θέση του στο ζωδιακό, και αφήστε το τώρα και θα ανοιχτώσουμε τώρα πραγματικά. Εδώ λοιπόν είναι αυτή η εικόνα η όμορφη η οποία σου λέει η ιστορία της ζωής σου, έτσι, ο κόσμος. Πώς θα γεμίσεις λοιπόν τη ζωή σου? Με νέα ξεκινήματα, ναι, θα το ψάξεις, πρέπει να το ψάξεις τη ζωή σου, να το βρεις. Χρειάζεται να πάρεις ρίσκο, αλλά κάτι όμορφο έρχεται και συντονίζεσαι. Έχεις μεγάλη δύναμη και διέστηση και ξέρεις πού θα πας και ξέρεις τι σε ενθουσιάζει. Και οι εραστές. Που σημαίνει ότι κάτι εκεί έξω μπορεί να υπάρχει για σένα, το οποίο μπορεί να σου δίνει μεγάλη χαρά, μεγάλη ευτυχία. Και ενώ σε πολλά επίπεδα, έτσι. Μπορεί να είναι και φιλικό, ναι. Βέβαια οι εραστές χαρακτηρίζονται καθαρά ερωτικό κομμάτι, κάρτα ταρό, αλλά εγώ όμως θέλω να το επεκτείνω διότι επειδή κάνουμε τον κόσμο και ο κόσμος περικλεί πολλά πράγματα και πολλούς συμβολισμούς. Εδώ τώρα αυτό που υπάρχει είναι αν εσένα αυτό το ρίξιμο
σου έχει δώσει έμπνευση. Αν σου έδωσε πράγματα να πάρεις και να κρατήσεις για το δικό σου κόσμο. Αυτά. Να είσαι καλά και τα λέμε πολύ σύντομα.